Και γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο μαγικό και όπως είδατε σήμερα θα δούμε τα νέα υβριδικά παπάκια και να τα λοιπόν μπροστά σας. Είναι 5. Αρχικά ήταν 10 τα αυγά, ένα χάθηκε στην αρχή και τα άλλα δυστυχώς χαθήκανε λίγο πριν την εκόλαψη, πεθάναν. Αλλά εντάξει, με τα υβρίδια δεν είναι ποτέ κάτι σίγουρο. Κάποια δεν είναι τόσο δυνατά. Αλλά βγήκαν έσω αυτά τα 5. Πάνω κάτω όσο και τα περσινά δηλαδή. Δεν υπάρχει κάτι ιδιαίτερο να δείξω. Είναι πανομοιότυπα όλα τους. Άντε λίγο στους τόνους των χρωμάτων να διαφέρουν και στο μέγεθος κάπως. Με κάνει λίγο πιο μεγαλούτσικα. Αλλά είναι πάνω κάτω τα ίδια. Βέβαια, όπως είχα πει και στην αρχή του project, τις δημιουργίες τους, αυτά είναι γνήσια υβριδικά παπάκια. Όχι σαν τα περσινά. Πέρυσι μόνο κάποια μόσχα ήταν γνήσιο. Η πρασινοκέφαλη τελικά δεν ήταν γνήσιο, αγριοπαπή. Αλλά πήρα πέρυσι η πρασινοκέφαλο γνήσιο αγριόπαπο και έκανα γνήσια υβρίδια. Αυτά πιστεύω θα είναι πιο όμοια στο μέγεθος. Πέρυσι είχαν ανομοιότητες μεταξύ τους. Άλλα ήταν πιο παχιά, άλλα πιο λεπτά, άλλα πετάγανε, άλλα δεν πετάγανε. Αυτά λογικά εφόσον έχουν πιο καθαρά γονίδια θα έχουν πιο καθαρή μορφολογία, πιο καθαρό σωματότυπο και θα είναι πολύ πιο ωραία. Αυτά τα έχει κολλάψει κότα σιλ, όπως είχα πει. Την είχα δείξει και ας που τα κλώσσαγε νομίζω. Τώρα την έχω βάλει πιο απέρα για να παρουσιάσω άνετα τα παπάκια. Να λοιπόν έβαλα και την κότα γιατί είχε αρχίσει να χτυπιέται πιο έντονα στο κλουβί που την είχα. Αυτή είναι η μαύρη που είχα, η πρώτη κατάμι που είχα εκολάψει. Και τώρα θα μεγαλώσει αυτή αυτά τα υβρίδικα παπιά. Αυτά είναι και υβρίδια, τα μεγαλώνει και πάπια. Θα είναι εντελώς διχασμένο το μυαλό τους. Δεν θα ξέρουν τι είναι. Γιατί τα παπιά ειδικά αποθηκεύουν έντονα την εικόνα αυτού που τα μεγαλώνει. Όλα τα πουλιά αυτό κάνουν πάνω κάτω, αλλά τα παπιά είναι ακόμα πιο έντονα σε αυτό. Τέλος πάντων, δεν έχει και μεγάλη σημασία, έτσι κι άλλως δεν μπορούν να παραχθούν. Οπότε, τι πάνε να ζευγαρώσουν με κότες, τι πάνε να ζευγαρώσουν με άλλα παπιά, δεν έχει καμία διαφορά. Τέλος πάντων, αυτά ήταν τα νέα υβριδικά παπάκια. Τώρα θα πάω να τα βάλω στο χώρο τους και θα τα ξαναδούμε όταν υπάρχει κάποια πρόοδος. Και τα λέμε σε επόμενο βίντεο, αντίο.